Ορίσατε 7.30 με 8.30 εδώ πιστή στο ραντεβού μας, λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ένα Channel, εδώ για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν όλους μας, όλους τους πολίτες, όλους όσους πραγματικά έχουν ανάγκη, θέματα τα οποία θα μας καίνε για το επόμενο χρονικό διάστημα και αφορούν το ενεργειακό, την επισυντιστική κρίση, τα οικονομικά, την πανδημία, όλα αυτά βρίσκονται εδώ δίπλα μας, χωρίς να μας αφήνουν στιγμή. Λοιπόν, σήμερα εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω, είναι ένας ιδιαίτερος καλεσμένος και ίσως να είναι από τις λίγες φορές που έχω δίπλα μου οικογενειακούς γιατρούς. Να τον καλησπερίσω, είναι ο κύριος Αργύρης Αργυρίου, είναι γενικός οικογενειακός γιατρός. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ πρώτον που σας έχω κοντά γιατί πλέον μπορούμε να γνωρίσουμε την έννοια της λέξης οικογενειακός γιατρός. Με τα συμπλήν και τα προβλήματα που περιέχει αυτή η λέξη, γιατί πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπάρχουν προβληματισμοί. Και μία βλέα που αφορά τον οικογενειακό γιατρό και το θεσμό του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε δύο λόγια από την έννοια του οικογενειακού γιατρού. Πόσο σημαντική είναι αυτή η έννοια και φυσικά πώς μπορούν οι οικογένειες να έχουν το δικό τους γιατρό ανά πάσα στιγμή. Ναι. Ο γενικός οικογενειακός γιατρός ήταν βασικά η πρώτη μορφή γιατρού που υπήρχε και έτσι συνέχισε για αιώνες, μέχρι που κάπου εκεί στην δεκαετία του 40-50, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναδείχθηκαν περισσότερο οι ειδικότητες στην ιατρική και μάλιστα κάποιες δεκαετίες πιστέψαμε ότι εκεί είναι το μέλλον, δηλαδή ότι καθένας θα εξειδικεύεται κάπου και οι ασθενείς, ανάλογα με το πρόβλημά τους, θα πηγαίνουν εκεί. Σωστά. Αλλά μετά άρχισε να φαίνεται στις βόρειες χώρες, όπου ήταν πιο μπροστά σε αυτό το θέμα με τις εξειδικεύσεις, ότι δεν πήγαινε κατευχήν το θέμα. Δηλαδή, άρχισαν οι ασθενείς να νιώθουν ότι γίνονται μπαλάκι. Πήγαινε στον ένα, πήγαινε στον άλλον, αλλά κανένας δεν υπήρχε που να τους βλέπει συνολικά. Και έτσι ξεκίνησε στη Σουηδία που σπούδασα το 68, τότε που γεννήθηκα εγώ δηλαδή. Τότε ξεκίνησε το πρώτο κέντρο υγείας στην Σουηδία και ξεκίνησε από παθολόγους οι οποίοι δουλεύανε σε νοσοκομείο και τους είπαν τώρα κάποιοι από εσάς πρέπει να βγείτε έξω εκτός νοσοκομείου και να αρχίσετε λίγο να γνωρίσετε τον κόσμο και να φιλτράρετε λιγάκι ας πούμε τα συμπτώματά τους, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τρέχουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο και να πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον. Έτσι ξεκίνησε σταδιακά και κάπως έτσι ήταν και στην Αγγλία. Στην Αγγλία ίσως και λίγο πιο νωρίς, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί πέρα. Εμείς εδώ στην Νότια Ευρώπη ακολουθήσαμε λίγο πιο αργά, δηλαδή στην Ελλάδα σαν ειδικότητα ξεκινήσαμε το 1985, αν θυμάμαι καλά, όταν στη Σουηδία ήταν το 68. Τέλος πάντων, το σκεπτικό είναι αυτό. Δηλαδή, είμαστε παρόλα αυτά μια ειδικότητα, παρόλο που ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε ανειδίκευτοι, είμαστε μια ειδικότητα που είναι 5 χρόνια. Δηλαδή, αφού πάρεις το πτυχίο ιατρικής και αρχίσεις να κάνεις μετεκπαίδευση, μάλλον ειδικότητα, περνά 5 χρόνια μέχρι να γίνεις ειδικός γενικής ιατρικής. Και περνάς από πολλές κλινικές. Εγώ έχω μετρήσει από 14 διαφορετικές κλινικές, που ήταν κάποιους μήνες κάθε φορά. Έτσι ώστε να. Ας το πούμε σε εισαγωγικά μέσα σε όλα, όχι ότι ξέρεις τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχεις αρκετές γνώσεις ώστε να μπορείς εύκολα να καταλάβεις ας πούμε, τα προβλήματα του ασθενούς, να καταλάβεις αν αυτός ο άνθρωπος είναι, αν είσαι σε θέση εσύ σαν γενικός οικογενειακός γιατρός να τον κάνεις καλά και τις περισσότερες φορές, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, έτσι είναι, δηλαδή μπορεί να τον κάνεις καλά επί τόπου. Ή αν θεωρείς ότι πρέπει να προχωρήσεις παραπέρα μετά, να πάει σε έναν πιο εξειδικευμένο γιατρό, ανάλογα με το πρόβλημά του, ή να πάει στο νοσοκομείο. Είναι τέχνη ολόκληρη και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια ειδικότητα η γενική ιατρική που μπορείς να την κάνεις από πολύ εύκολη μέχρι πολύ δύσκολη. Το πιο εύκολο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός. Με πονάει το κεφάλι, πάνε στον νευρολόγο. Με πονάει το γόνατο, πάνε στον ορθοπαιδικό. Με πονάει βήχο, πήγαινε στον πνευμονολόγο. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να είσαι τόσο διαβασμένος ώστε στην πλειονότητα των περιπτώσεων να τον κάνεις καλά εσύ ο ίδιος, αλλά να ξέρεις όμως και μέχρι πού είναι τα όρια σου. Τέχνη είναι και αυτό. Να ξέρεις πού είναι τα όρια σου και να πεις: Ωπ, εδώ θα πας παραπέρα. Είναι ολόκληρη τέχνη. Αυτό το έχω δει σε δύο διαφορετικές ειδικότητες γιατρών, ότι συμπίπτουν από τη μία πλευρά, συγκλίνουν οι απόψεις τους. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπήρχε η γέφυρα
μεταξύ των δύο απόψεων. Θεωρώ ότι ο οικογενειακός γιατρός θα λειτουργήσει πολύ θετικά σε όλο αυτό, στο να παίρνει, ακόμα και αν το πάμε σε διαφορετικές ειδικότητες, να τα βάζει όλα κάτω και να τα συγκρίνει και από εκεί να καθοδηγεί τον άρρωστο ή τον πελάτη. Μιλάμε και για τις μεγάλες ηλικίες. Η Ελλάδα μας έχει ένα μεγάλο ποσοστό μεγάλων ηλικιών, έτσι. Αυτό που με στεναχωρεί σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν σας έχουμε πρώτο. Δεν σας έχουμε σαν ειδικότητα μπροστά. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε χάσει, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω και εγώ. Αλλά πάει αργά το πράγμα. Πάει πολύ αργά. Παρ' όλα αυτά προς το καλύτερο πιστεύω. Αλλά θέλει τον χρόνο του και εντάξει, είναι και το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι εξειδικεύτηκαν σε πολύ στενές, ας το πούμε, ειδικότητες. Δεν έχουμε και αρκετούς, δηλαδή, γενικούς γιατρούς. Και ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που προσπαθούν να ξεκινήσουν την προηγούμενη κυβέρνηση με τον οικογενειακό γιατρό, τώρα με τον προσωπικό γιατρό, είναι ακριβώς και αυτό, ότι δηλαδή δεν έχουμε και αρκετούς γιατρούς. Σε αυτή την ειδικότητα. Σε άλλες έχουμε. Μιλάμε για ένα πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων, που δεν θα βάλω το 10 εκατομμύριο, αλλά πόσοι γιατροί θα χρειαστούν για να γίνει όλο αυτό? Γιατί 500 που έχουν μπει, δεν φτάνουν ούτε για το 1/10 του πληθυσμού. Έχουν υπολογίσει για 5.500 και σε αυτούς τους 5.500 βάζουμε αυτούς που είναι ήδη στα κέντρα υγείας και δεν βάζουμε μόνο τους γενικούς γιατρούς, βάζουμε και τους παθολόγους, η οποία είναι μια ειδικότητα η οποία είναι παραπλήσια, δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά. Είμαστε παρόλα αυτά αρκετά κοντά. Βάζουμε και αυτούς και λέμε ότι μέσα στα κέντρα υγείας, δεν μιλάμε για τους νοσοκομιακούς, αυτοί που είναι στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρία, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι περίπου 2.500. Είπε τώρα το Υπουργείο ότι θέλουν 5.500. Και πώς θα βρεθούν αυτοί οι υπόλοιποι από το. Είναι ένα θέμα αυτό εδώ πέρα, γιατί πρέπει να πιστούν όλοι μετά οι ιδιώτες γενικοί γιατροί για να μπουν να κάνουν σύμβαση. Αν μπουν όλοι, ενδεχομένως να φτάσουμε τις 5.500. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται παραπάνω από 5.500. Γιατί τα νούμερα που λένε είναι, νομίζω, λίγο τραβηγμένα. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, ότι ο καθένας να αναλάβει από εμάς 2.000 ανθρώπους. Δεν είναι λίγοι 2.000 άνθρωποι. Εγώ θυμάμαι στη Σουηδία είχα φτάσει να έχω 1.500 και ζαλιζόμουν. Το ανοίξουμε τώρα αυτό που λες, γιατί έχει πολλά δεδομένα. Λοιπόν, καταρχάς, οικογενειακός γιατρός θα πρέπει να είναι ιδιώτης, να έχει τη δική του επιχείρηση, ή θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα αποτραβηχτεί από όλα αυτά και θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα? Να το πιάσουμε από εκεί καταρχάς. Όπως το έχουν σχεδιάσει τώρα, θα μπορεί να είναι και δημόσιος υπάλληλος γιατρός, ο οποίος είναι στο κέντρο υγείας ή σε περιφερειακό ιατρείο σε χωριό. Θα μπορεί όμως να είναι και αυτός ο οποίος είναι στα πρώην ΙΚΑ, που λέγονται τώρα, πώς λέγονται, έχω ξεχάσει και το όνομά του, στα πρώην ΙΚΑ τέλος πάντων, ΕΟΠΗ. Και μετά είναι και στις ΤΟΜΗ, οι οποίοι ουσιαστικά όλοι αυτοί είναι κατά κάποιο τρόπο δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν σταθερό μισθό και σταθερό ωράριο. Από εκεί και πέρα όμως έχουν πει ότι και οι ιδιώτες γενικοί γιατροί και παθολόγοι που θέλουν, θα μπορούν και αυτοί, αν θέλουν, να συγκληθούν με τον ΕΟΠΗ. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Πώς θα αναλάβεις 1.500 άτομα να τα λειτουργήσετε? Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο, βασικά. Έτσι, είναι μεγάλο το ποσό. Ναι, και χρειάζεται να προσλάβεις προσωπικό. Δεν είναι εύκολο. Εγώ θυμάμαι με 1.500 ασθενείς που είχα αναλάβει στη Σουηδία και από πίσω μου είχα, μπορεί να είχα 4-5 νοσηλεύτριες, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και πάλι ζαλιζόμουν. Όχι να είσαι μόνος σου και να λάβεις 2.000 ανθρώπους, δεν είναι εύκολο. Άρα πρέπει να προσλάβουμε. Κάποιες ειδικότητες τις οποίες θα πρέπει να τις έχει ο οικογενειακός γιατρός. Μίλησες για γραμματιακή υποστήριξη, δεν το συζητώ, είναι σίγουρο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια ένταξη σε φυσιοθεραπείες ή άλλες θεραπείες τις οποίες θα μπορεί να προσφέρει ο οικογενειακός γιατρός. Όχι, νομίζω όπως είναι το σύστημα στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να τους έχεις μέσα στο ίδιο το ιατρείο σου. Αλλά όμως χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, για 2.000 ανθρώπους που συζητάνε. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται τουλάχιστον 3 νοσηλεύτριες. Νοσηλεύτριες οι οποίες να λειτουργούν και σαν γραμματείς, δηλαδή. Ναι, ή έστω, αν δεν είναι νοσηλεύτριες, έστω να είναι γραμματείς, οι οποίες όμως πρέπει να τις έχεις εκπαιδεύσει αρκετά. Για μένα χρειάζονται 3, τουλάχιστον.
Άρα φεύγεις από τον εργασιακό σου χώρο, μετακινείσαι στο συγκεκριμένο χώρο του προσωπικού γιατρού και από εκεί ουσιαστικά δεσμεύεσαι, το βάζω σε εισαγωγικά, να λειτουργήσεις με ένα άλλο μοτίβο, σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Με λίγο... τι κοστολόγιο θα μπορούσε, δηλαδή εδώ μιλάς για έναν αριθμό που πραγματικά θα υπάρχει μια ομάδα από πίσω. Δεν θα είναι εύκολο να φέρω τους γονείς μου σε έναν γιατρό, θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που να δουλεύει με τον γιατρό για να καλύψει τα 1.500 άτομα ή τα 2.000 άτομα. Στην Ελλάδα το 2022, έτσι. Δεν μιλάω για άλλη χώρα. Με τι κοστολόγιο. Υπολογίστε ότι μια γραμματέας φθηνά-φθηνά θέλει 12.000 το χρόνο μαζί με το ΙΚΑ της. Φθηνά-φθηνά. Αν μπορεί να χρειάζεται και παραπάνω, ανάλογος. Αλλά, πάλι, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, θα βρεθεί σε δυσμενή θέση να καλύψεις. Οπότε υπολογίστε τρεις τέτοιες γραμματείς με 12.000 ευρώ το χρόνο η κάθε μια. Μιλάμε για 36.000 μόνο για το προσωπικό, που κανονικά πρέπει να είσαι και καθαρίστρια ξεχωριστά από τις νοσηλεύτριες κάθετος. Αυτοί οι άνθρωποι μετά... θα βγουν από το επάγγελμα, θα χάσουν πιθανόν και τους δικούς τους πελάτες, κάνουν λάθος. Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Δηλαδή, το δικό μου πελατολόγιο, ναι, έτσι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Οπότε οι αμοιβές που θα δώσει το κράτος πρέπει να είναι ικανοποιητικές για να... δελεαστεί κάποιος να το κάνει αυτό, γιατί αλλάζει όλη η φιλοσοφία του ιδιωτικού ιατρείου πλέον. Εντάξει, το κράτος με τη σειρά του λέει ότι δεν έχουμε τόσα πολλά χρήματα, αλλά αλλού και αλλού ξέρουν να δίνουν κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, για φάρμακα, εντάξει, έχουν ελαττωθεί το κόστος και για φάρμακα, αλλά παρόλα αυτά τα χρήματα που δίνουν για φάρμακα σε σχέση με τα χρήματα που δίνουν στους γιατρούς μπορεί να είναι, τι να πω τώρα, μπορεί να είναι 20-πλάσια. Οπότε νομίζω ότι... Τι πιστεύεις ότι, πώς το βλέπεις, γιατί μου είπες ότι έζησες στο εξωτερικό πολλά χρόνια, είδες αυτή την κατάσταση. Ναι, το λέω ακριβώς γι' αυτό, έχω θάρρος και τι, το λέω. Τι βλέπεις γιατί, γιατί εκεί ήταν το ανάποδο, δηλαδή το κόστος για μισθούς, ας πούμε, προσωπικού ή μόνο γιατρών και προσωπικού συνολικά στα κέντρα υγείας σε σχέση με το κόστος για τα φάρμακα ήταν πολλαπλάσιο για το προσωπικό σε σχέση με τα φάρμακα. Εδώ είναι το ανάποδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά βέβαια έχει καλυτερέψει το πράγμα. Έχουν ελαττωθεί από 6 δισεκατομμύρια που δίναμε για φάρμακα ανά έτος, πότε ήταν το 2005. Τώρα έχουμε πάει στα 2 δις. Έχει ελαττωθεί πολύ. Για μένα είναι καλό. Αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά πιστεύεις ότι θα... Κάποια στιγμή θα βρεθεί σε ένα τέλμα από την άποψη πια ότι δεν είμαστε, ξαναλέω, χώρο του εξωτερικού και ότι οι επαγγελματίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να ζήσουν, θα βρεθούν προεκπλήξεως και ότι ίσως να μην λειτουργήσει όλο αυτό με τα δεδομένα, ξαναλέω, της περιοχής μας, της χώρας μας. Έτσι. Ή θα τους φέρει σε δύσκολη θέση, δυσμενή θέση, να το πω έτσι. Τουλάχιστον στον νομό Καβάλας που ξέρω, ας πούμε, γιατί μιλάω με τους συναδέλφους, η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιωτών γενικών γιατρών και παθολόγων δεν θέλουν να κάνουν σύμβαση με τους υφιστάμενους όρους. Μπορεί στο μέλλον να αλλάξουν γνώμη, αλλά με τους υφιστάμενους όρους ακόμα είμαστε διστακτικοί. Το τι θα γίνει μετά δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι να τους αναγκάσει να το κάνουν. Να τους αναγκάσει δεν θα έλεγα, όχι, δεν είναι. Δεν θα το έλεγα. Απλώς υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι οι γνώμες μας και σε εμάς, ας πούμε, και στο δικό μας, ας πούμε, χώρο δίστανται, αλλά οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία θεωρούν ότι ακόμη πρέπει να περιμένουμε. Ναι, είναι λίγο πρόημο βέβαια, όλο αυτό. Έτσι. Βέβαια, όλοι μας, ο στόχος παρόλα αυτά είναι αυτός, ότι όντως ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει να είναι αντιστοιχισμένος σε κάποιον γιατρό. Συμφωνούμε, σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε πολύ αυθόρμητοι και δεν είμαστε καλοί στην οργάνωση. Για μένα, αν ήταν να το σχεδιάσω εγώ, θα ξεκινούσα καταρχήν από αυτούς που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο. 5 χρόνια πιο νωρίς, να πεις ότι θα τους δώσω κίνητρα να κάνουν την ειδικότητα της γενικής ιατρικής, να έχουμε πρώτα-πρώτα γιατρούς. Σωστά. Και μετά να πούμε στους πολίτες ότι ξέρεις μπορεί να πληρώσει πρόστιμο αν δεν. Μα πρώτα βρίσκεις τους γιατρούς και μετά πας στις ποινές. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είμαι αισιόδοξος. Θα πάει καλύτερα το πράγμα, αλλά θέλει τον χρόνο του. Και μιλάμε για ένα ποσοστό ηλικιωμένων που ξεπερνά έτσι κατά πολύ στη χώρα μας, οι οποίοι θα βρεθούν που και αυτοί προεπλήξεως, γιατί θα μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο της ψηφιακής μορφής, να το πούμε έτσι, και θα μπλοκάρει πάλι το σύστημα από εκεί. Παρ' όλα αυτά, είμαι αισιόδοξος. Έχουν γίνει κακά τα ψέματα. Εγώ παρόλα αυτά έχω στην Καβάλα πόσα, 16 χρόνια, 17. Καλυτερεύουν. Χρόνο με τον χρόνο καλυτερεύουν τα πράγματα. Ταυτόχρονα και οι απαιτήσεις του κόσμου όμως αυξάνονται. Θα το πω ότι έλεγα και πριν από 10 χρόνια. Θέλουμε πάνω από 15 με 20 χρόνια. Νομίζω ότι πέρσι είδαμε λίγο αυτή την αλλαγή στον ψηφιακό τρόπο προσέγγισης.
και απεξάρτησης από, τη, ναι, από τους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας για να πούμε ότι πλέον το μεγαλύτερο σύνολο των πολιτών μπαίνει στη διαδικασία πλέον και χρησιμοποιεί την ψηφιακή μορφή. Θέλει χρόνο ακόμα. Θέλει χρόνο. Θέλει καιρό και... Θέλει χρόνο. Τώρα, όσον αφορά τους πολίτες, να πάμε από την άλλη πλευρά, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία. Τι εννοούμε με τη λέξη πρόστιμο, γιατί το τελευταίο διάστημα η λέξη πρόστιμο δεν ακούγεται και τόσο καλά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε, να είμαστε, να μην έχουμε πανικό. Είπανε ότι από 1η-9η όσοι δεν έχουν βρει να αντιστοιχιστούν σε κάποιο γιατρό, ότι θα πληρώνουν τα φάρμακά τους ένα 10% παραπάνω για τις εξετάσεις τους και από 1η Ιανουαρίου αυτό το 10% θα γίνει 20% παραπάνω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είτε δεν θα γίνει ποτέ ή θα πάρει παράταση, γιατί πρώτα πρέπει να βρούμε τους γιατρούς. Αν δεν υπάρχει ολοκλήρωση του σχεδίου, πώς θα προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο. Επί της ουσίας, εγώ αυτό που συμβουλεύω στους δικούς μου ασθενείς είναι όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακόμα δεν άνοιξε. Αντιστοιχίστε, ψάξτε και βρείτε όποιον γιατρό βλέπετε ότι έχει κάνει σύμβαση. Είτε είναι κρατικός γιατρός του ΕΣΥ, είτε όχι. Και συμφωνώ να πάτε... και διαφωνώ. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου και διαφωνώ. Όταν εγώ όμως έχω το δικό μου καρδιολόγο, πνευμονολόγο και όλα αυτά και έχω τις συγκεκριμένες οδηγίες στο πώς θα λειτουργήσω, θα πρέπει να το γνωρίσω. Θα πρέπει να έρθω κοντά του. Να δέσω μαζί του. Αυτό είναι για το θέμα του πρόστιμου και μόνο. Δηλαδή, δεν θα πει ότι άλλαξες γιατρό. Απλώς φαίνεσαι στα χαρτιά αντιστοιχισμένη σε κάποιον. Και ας είναι και στο Καστελόριζο. Γιατί το λέει ο νόμος. Ας είναι και στους Παξούς. Άρα δεν έχει περιορισμό στο που θα βρίσκεται το γιατρό. Όχι, όχι. Και από τη στιγμή που έχετε αντιστοιχιστεί, γραφτεί σε κάποιον, μετά μπορείτε να πηγαίνετε σε οποιονδήποτε άλλον γιατρό της αυτής ή άλλης ειδικότητας και να γράφετε τα φάρμακά σας με την ίδια συμμετοχή. Λίγο όπως... παράκρουσιμο ακούγεται όλο αυτό. Ακούγεται, ναι. Γιατί εγώ στο Καστελόριζο για να βρω το δικό μου γιατρό βάζω και πιο κοντά και στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, οπουδήποτε. Δεν νομίζω ότι θα λύσει αυτό το πρόβλημα που αναφέραμε μέχρι τώρα. Επίσης, έχετε δικαίωμα κάθε εξάμηνο να αλλάζετε. Οπότε μπορεί να ξεκινήσετε με έναν στο Καστελόριζο και τον άλλο χρόνο να πάτε, ας πούμε, Θάσο και μετά να έρθετε Καβάλα σιγά-σιγά. Κάπως έτσι. Ναι. Νομίζω ότι ακούγεται κάπως, το καταλαβαίνεις. Και πάλι σου λέω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τους πολίτες από προβλήματα, όχι να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα. Βασικά δεν θα δημιουργηθεί. Δηλαδή, όπως ήταν, θα είναι τα πράγματα. Απλώς είναι μια προσπάθεια να μάθει ο κόσμος σιγά-σιγά να επίσημα να φαίνεται κάπου γραμμένο. Θα γίνει σιγά σιγά, αλλά κατά τη γνώμη μου ακόμα ήθελε περισσότερη οργάνωση. Και δουλειά. Και χρόνο. Και χρόνο. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω ότι είσαι και στο Ιατρικό Σύλλογο Ταμείας. Ξέρω ότι περάσατε δύσκολα. Ο Ιατρικός Σύλλογος αξίζει πάρα πολλούς επένους. Και θέλω να κλείσω δύο λόγια με τον Ιατρικό Σύλλογο και τη δυναμική του και το τι ακριβώς κάνει για τους πολίτες. Γιατί μπορεί εμείς να τα ξέρουμε λόγω των δελτίων που στέλνετε και λόγω της δυναμικής που έχετε, αλλά ο κόσμος ακούει Ιατρικό Σύλλογο και θέλω μέσα από τα δικά σου λόγια να μάθει τι ακριβώς κάνει. Την τελευταία τετραετία ουσιαστικά είχαμε ασχοληθεί κυρίως με τον κοροναϊό. Αυτό ήταν. Βάλαμε δουλειά κυρίως οι πρόεδρος, αλλά και οι υπόλοιποι. Μαζέψαμε ένα κονδύλι σημαντικό, θα έλεγα, το οποίο πήγε στο νοσοκομείο κατά κύριο λόγο, για να πάρουμε υλικά που χρειαζόταν η νοσοκομειακή γιατρή της Καβάλας. Σωστά. Και εν μέρη και στους ιδιώτες, ας πούμε, μάσκες, τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα είχαμε λίγο ρόλο, ας πούμε, στην ενημέρωση του κόσμου. Σημαντικό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και όταν ήρθαν μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις με τους γιατρούς οι οποίοι θα έπρεπε να ενταχθούν και αυτοί στο σύστημα υγείας και εκεί είδαμε με ότι... Με την επίταξη. Βεβαίως. Πολλές δυναμικές κινητοποιήσεις με σωστό τρόπο και σωστή αντίδραση. Πετυχημένες όλες. Και αυτό θέλουμε από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτές οι κινήσεις να συνεχιστούν και φυσικά σε όλα τα μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη και τι να πω, εντάξει, θα δούμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που αφορά τις εργασίες του φυσικού αερίου. Φιλοξενήσαμε εδώ στο ένα channel τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, τον κύριο Χρήστο Γάκη, ο οποίος μίλησε και για τη σημαντική εικόνα η οποία προσφέρει η χώρα μας πλέον στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και για τις εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται για την πόλη της Καβάλας και φυσικά αφορούν το φυσικό αέριο. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τις διασυνδέσεις αυτές να αποτελούν πηγές ανάπτυξης για την περιοχή μας, όπως δηλώνει στην εκπομπή αναλυτής του ένα Channel ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χρήστος Γάκης. Οπότε βλέπουμε πλέον ότι η περιοχή μας θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Σας λέω ότι το σχέδιο είναι να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια και θα είναι στο επίκεντρο και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ως η περιοχή από την οποία πλέον θα μπορεί να γίνεται η παροχή ενέργειας για την υπόλοιπη Ευρώπη. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, και η Βουλγαρία από την πλευρά της θα μπορούσε να γίνει και αυτή ένα κέντρο παροχής φυσικού αερίου για άλλες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στις γείτονες χώρες. Μπορούμε εμείς, σαν Ελλάδα, να αντέξουμε όλη αυτή την εικόνα σαν ενεργειακούς κόμβους, όπως προανέφερα, αλλά στην πράξη μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία μέσω της Βουλγαρίας και σε άλλες χώρες, βάζοντας πλέον την Ελλάδα στο πρώτο πλάνο. Αυτό είναι το σχέδιο ουσιαστικά. Στην πράξη. Το σχέδιο και η οπτική πλέον είναι ότι παλιότερα, ας πούμε, ο αγωγός TAP ήταν ένας αγωγός transit που μετέφερε το αέριο από εδώ, πήγαινε στην Αλβανία, στην Ιταλία και ανέβαινε από εκεί στην Ευρώπη. Πλέον αυτός ο αγωγός χρησιμοποιείται για να παρέχει απευθείας μέσα από την Ελλάδα αέριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οπότε αλλάζει όλος ο σχεδιασμός. Έχουμε το προνόμιο το ότι από εδώ διερχόταν η αγωγή φυσικού αερίου. Είχε γίνει δηλαδή ένας κόμβος η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς σε προηγούμενο χρόνο. Οπότε αυτός ο κόμβος πλέον θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία. Αυτό είναι που αλλάζει πλέον τη χώρα μας και μας βάζει σε πρώτο πλάνο για όλη την Ευρώπη. Θα δούμε και άλλες πόλεις περιφέρειας να γίνονται και αυτές εκτός από την Κομωτινή. Ο αγωγός αυτός τώρα που κατασκευάστηκε, κατασκευάστηκε σε ένα διάστημα 4 με 6 μηνών. Η κατασκευή έγινε πάρα πολύ γρήγορα, χρηματοδοτήθηκε άμεσα από την Ευρώπη. Και ο σκοπός ήταν ότι επειδή κόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, έπρεπε να βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, μέσα από το δίκτυο που θα κατασκευαστεί των αγωγών από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, πιθανώς θα γίνουν επενδύσεις και σε άλλες πόλεις της περιφέρειάς μας. Το κύριο στοιχείο για το συγκεκριμένο αγωγό ήταν ότι από τη συγκεκριμένη περιοχή ευνοούσε να γίνει η διασύνδεση κατευθείαν με τη Βουλγαρία, γιατί είναι πιο κοντά στα σύνορα. Συνεχίζοντας, ο κ. Γάκης κάνει γνωστό πως ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή του Περιγυαλίου, οι οποίες για αρκετές εβδομάδες είχαν μείνει στάσιμες, ενώ ανάλογες εργασίες θα ξεκινήσουν και στην Οδό Τενέδου, όπου εκεί θα συνδυαστούν με την ασφαλτόστρωση του δρόμου. Σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα, προχωράει το έργο του Χαλίβδινου Αγού, το μεγάλο αγού που έρχεται από το Χαλκερό, που είναι ουσιαστικά ο αγός που μεταφέρει το φυσικό αέριο στην πόλη μας. Το χρονοδιάγραμμα. Περίπου σε 2 μήνες το πολύ θα έχει φτάσει στην πόλη και θα συνδεθεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου που κατασκευάζεται στην πόλη μας. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται ένα κομμάτι των εργασιών στο Περιγυάλι. Έχει τοποθετηθεί ήδη το σκυρόδεμα πάνω από τον αγωγό στην περιοχή μπροστά από το στρατόπεδο. Οπότε θα πρέπει να περάσουν 3 με 4 μέρες όπως με ενημερώσαν από τη ΔΕΔΑ για λόγους ασφαλείας, ώστε να ελεγχθεί ότι όντως το σκυρόδεμα έδεσε σωστά και δεν θα υπάρξουν ζητήματα ασφαλείας. Και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθεί, θα γίνει ασφαλτόστρωση, θα απομακρυνθεί η σήμανση και θα παραδοθεί και ο δρόμος σε κυκλοφορία. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού στην περιοχή του Καπνεργάτη. Οπότε θα μπορούν να γίνουν και συνδέσεις εκείνη την περιοχή. Αυτό που τονίζω είναι βέβαια το ότι οι συνδέσεις θα μπορούν να γίνουν πάνω στο δίκτυο που έχει ολοκληρωθεί. Το φυσικό αέριο όμως θα μπορεί να παρέχεται μετά από 2 μήνες, όταν θα ολοκληρωθεί ο κεντρικός αγωγός που θα φέρνει το αέριο στην πόλη. Οπότε για εκείνη την περιοχή έχει ολοκληρωθεί τελείως η κατασκευή του δικτύου. Μεταφέρεται συνεργείο πλέον στην Οδό Κολοκοτρώνιο που θα συνεχίσει το έργο που είχε σταματήσει εκεί, οδηγώντας τον αγωγό στο κέντρο της πόλης. Και αύριο έχουμε μια συνάντηση στο Δημαρχείο Καβάλας με τον νέο επιβλέποντα μηχανικό του Άβακα, για να γίνει και ένα συγχρονισμός με βάση και άλλα έργα που φτιάχνει ο Δήμος. Γιατί είχαμε πει ότι θα δώσουμε μια βάση ώστε όπου θα φτιάχνει ο Δήμος ένα έργο, να πηγαίνει και η εταιρεία να φτιάχνει τον αγωγό. Για να μην φτιάχνουμε τον δρόμο και μετά πηγαίνουμε, το σπάμε ξανά και πρέπει να το ξαναστρώσουμε και γίνονται τσαπατσουλιές. Οπότε, επειδή βλέπουμε ότι φτιάχνεται και ο δρόμος στην Οδό Τενέδου, θα γίνει μια συνεννόηση προκειμένου να, αν μπορεί, να πάει και συνεργείο από τη ΔΕΔΑ, να φτιάξουμε τον αγωγό του αερίου και μετά να γίνει ασφαλτόστρωση και τη Οδό Τενέδου, ώστε να γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο εκεί και να μην έχουμε βαζώματα, σπασίματα ξανά του δρόμου, ναι, σαμαράκια και λακκούβες.
Λοιπόν, αυτά με τις εργασίες του φυσικού αερίου εδώ στην περιοχή μας. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Θα δούμε και φυσικά στο κέντρο της πόλης τις αλλαγές που αναμένουμε λόγω των έργων που θα πραγματοποιηθούν. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα και να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Χαμογελού του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Ναι. Μας ακούτε? Τα μεγάλα είναι εκεί, με άλλα παιδιά, πιο μικρά. Κύριε Γιαννόπουλε. Όλες οι αδέρφια. Αν υπάρχει δυνατότητα να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γιαννόπουλο πιο δυνατά. Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο. Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο και να βάλουμε ένα ρεπορτάζ, Δημήτρη, μέχρι να έχουμε επικοινωνία. Να μιλήσουμε λίγο για την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και να βάλουμε το ρεπορτάζ. Τώρα... Μία μεγάλη αύξηση, κυρίες και κύριοι, αναμένεται για τα κρούσματα του κορονοϊού. Κυμαίνεται στο 33% και τα λίματα δείχνουν ότι υπάρχει μία αύξηση έως και 92%. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζουν ραγδαία αύξηση σε όλη την χώρα με τα κρούσματα αυτά, όπως δηλώνει ο διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, να αποτυπώνονται πλέον και σε νοσηλείες, καθώς τα νοσοκομεία της χώρας μας νοσηλεύονται πλέον πάνω από 2.000 ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό. Πράγματι, κυρία Βασιλείου, έτσι είναι όπως τα λέτε. Έχουμε μια ραγδαία, είπατε, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων. Εδώ να πω ότι δεν είναι τα κρούσματα αυτά τα οποία ακούμε στα δελτία των διαφόρων καναλιών. Είναι 3 με 4 φορές επάνω τα πραγματικά κρούσματα, γιατί δεν κάνουμε όλοι όσοι έχουμε κάποια ενδεχομένως άτυπα συμπτώματα εργαστηριακού έλεγχου. Το αποτύπωμα όμως όσον αφορά τις νοσηλείες υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έχουν ξεπεράσει 2.000 οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ευτυχώς έχουμε μικρή αύξηση μόνο των διασωληνωμένων. Για αρκετές μέρες ήμασταν κάτω από τους 100 διασωληνωμένους. Ξεπεράσαμε τους 109-110. Απ' την άλλη μεριά, να πω και εγώ τη δικιά μου προσωπική άποψη στα τεκτενόμενα, ότι έχουμε ένα καινούριο τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Διαφωνούμε οριζόντια και κάθετα, όχι μόνο εμείς οι επιστήμονες, οι ασχολούμενοι με το κοροναϊό, αλλά νομίζω και εσείς τα μέσα, όλοι, γιατί είναι δυσνόητα ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε και για μια ακόμη φορά από τον Υπουργό Υγείας τη δήλωσή του ότι κανένα πρόσθετο μέτρο που αφορά περιοριστικά μέτρα δεν πρόκειται να πάρθουν. Άρα πορευόμαστε με στις γνωστές συστάσεις για τη χρήση της μάσκας εκεί που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, τις αποστάσεις, και εκεί τελειώνουν τα προληπτικά μέτρα. Ο καθένας παίρνει την προσωπική ευθύνη για το πού θα φορέσει μάσκα, σε ποιο χώρο συγχρονισμού, παύλα συνάδρυσης. Ανάλογη εικόνα με τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας αντικρίζεται και στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου εκεί οι ασθενείς ξεκίνησαν και πάλι την αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την κλινική του COVID του νοσοκομείου να γεμίζει και πάλι. Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες, παρότι ξεπεράσαμε τα 20 περιστατικά και αναγκαστήκαμε στον 5ο όροφο που λειτουργεί η κορονοκλινική να αναπτύξουμε και τη δεύτερη πτέρυγα, αυτή τη στιγμή κυμαινόμαστε κάτω από 20 περιστατικά. Είναι γύρω στα 15 περιστατικά, τα οποία όμως χρειάζονται εφημερεύοντες γιατρούς, ειδικό και ειδικευόμενο, και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί πιστεύαμε ότι έχουμε και εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε τελειώσει με τον κοροναϊό, προκειμένου να καλύψουμε τη συγκεκριμένη πτέρυγα. Το έχω πει και σε περασμένες επικοινωνίες και επαφές μαζί μας και συνομιλίες, ότι με τον κορονοϊό δεν τελειώσαμε, και εκεί στον 5ο όροφο νομίζω ότι για αρκετό ακόμη χρονικό διάστημα θα νοσηλεύουμε συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Βέβαια, υπάρχει και σε όλους είναι γνωστό ότι τις τελευταίες μέρες το κάναμε και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο κύμα. Αλλά τις τελευταίες μέρες νοσηλεύουμε στον 5ο όροφο και συμπολίτες και συμπατριώτες από τη γειτονική Ξάνθη. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας να διαφωνούμε, γιατί το νοσοκομείο της Καβάλας έχει αυτόν τον περιφερειακό ρόλο, τον οποίο θέλουμε να τον αποτυπωθεί, αν θέλετε, και στην ονομασία του νοσοκομείου. Αλλά αυτός ο περιφερειακός ρόλος και με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζεται. Συνεχίζοντας
ο κ. Κροκίδης κάνει λόγο και για την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, το οποίο δεν κρίνεται απαραίτητο, αλλά προτείνεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Έχουμε και την δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι είναι αναγκαία η τέταρτη, η δεύτερη αναμνηστική, η δεύτερη ενισχυτική όπως τη λέμε, για αυτούς που έχουν κάνει τα διδοσικά εμβόλια, αυτοί που έχουν κάνει το μονοδοσικό της Johnson & Johnson, είναι η τρίτη δόση αυτή για την οποία μιλάμε. Είναι η παλιά απόφαση, παλιά. Είναι εδώ και τρεις εβδομάδες η απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμών, λανθασμένη σύμφωνα με την άποψη των περισσότερων εξημών, γιατί έθεσε σαν όριο την ηλικία των 30 ετών και συνέστησε να εμβολιαστούμε την τέταρτη δόση μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου, χωρίς να υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, επιστημονικά δεδομένα. Γι' αυτό συστήνεται από τους περισσότερους από εμάς, σε αυτούς που είναι πάνω από 60 και έχουν κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες, να μην το αφήσουν. Εδώ και τώρα να εμβολιαστούν. Λοιπόν, αυτά και θα μείνουμε στο θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Γεια σας. Υπάρχει στο background ένα βίντεο που παίζει και δεν σας ακούω καλά. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, λίγο αν μπορούμε να αυξήσουμε τη ροή εδώ στο στούντιο μόνο για να ακούω και εγώ τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, τι να πω, σας παρακολούθησα και χτες, βγάλαμε και ένα απόσπασμα για τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου. Νομίζω ότι έχει γίνει μια έκρηξη πραγμάτων τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίζεται από τις αρχές του 2022. Κάτι πρωτόγνωρο, έτσι. Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που συμβαίνουν. Είναι αποτέλεσμα, λέμε, κορονοϊός, πόλεμοι, βία, ανασφάλεια, όλα αυτά τα οποία σπράττουν τα παιδιά και σπράττουν τις οικογένειες. Και δεν τυχαίο ότι φτάσαμε σε σημείο να μιλάμε για παιδιά τα οποία τα ίδια καλούν στη γραμμή και ζητούν βοήθεια. Στηρίξαμε 38.710 παιδιά. Και λάβαμε 122.211 κλήσεις γραμμές, τέτοιες γραμμές του χαμόγελου. Αυτό με τη συμπαράσταση των περίπου 6.000 εντελωτών και των εργαζομένων επαγγελματιών επιστημόνων του χαμόγελου. Είναι το πολύ σημαντικό να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο, και όπως ξέρετε κάθε εξάμηνο κάνουμε απολογισμό των δράσεων για να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε από τη μία μεριά, σαν χαμόγελο και τι, και συνεργασία με την κοινωνία προσπαθούμε να αποδώσουμε, αλλά και με τους θεσμούς του κράτους. Και από την άλλη μεριά, τι συμβαίνει με τα διάφορα φαινόμενα που αυτή τη στιγμή βασίζουν στην κοινωνία, όπως η ένταση της βίας στα παιδιά εφήβους, η αύξηση του bullying και η κατάσταση της κρίκης που έχουν περιέλθει κάποια παιδιά, είτε δίνουν βία και παίρνουν. Εδώ οικογενειακή βία και όλα αυτά, αλλά οι αριθμοί είναι που συγκλονίζουν και όταν έχουμε παιδιά που καλούν στην γραμμή της βουλευτική, περίπου το 39,9% είναι που κάλεσαν για δικό τους πρόβλημα. Ενώ κάποια παιδιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καλούν για το πρόβλημα κάποιου φίλου ή κάποιας φίλης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν λοιπόν τα παιδιά ότι μπορούν να καλέσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Και αυτό είναι τιμή για το χαμόγελο, γιατί τα εμπιστεύονται, μας εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται έναν οργανισμό ο οποίος ξεκίνησε από ένα παιδί και υποστηρίζουμε τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστείς, ακόμη και αν αυτό που θα πεις δεν μπορείς να το πεις, γιατί μιλάμε για δύσκολες περιπτώσεις και καταστάσεις και πίσω από το ακουστικό θα πρέπει να βρίσκεται κάποιος που να καταλαβαίνει. Αυτό αν κερδιθεί το στοίχημα, κύριε Γιαννόπουλε, κερδίζουμε και ψυχές. Αυτό είναι που προσπαθούμε σαν κορυφθαλμού και να πούμε ότι μέσος όρος ανταπόκρισης στο κέντρο, το κέντρο μας σε όλη την Ελλάδα με το κεντρικό, επιχειρησιακό κέντρο είναι 13 δευτερόλεπτα αναμονής. Είναι αυτό είναι που είναι σημαντικό. Σωστά. Και μετά αυτό που είπατε να είναι μια φωνή φιλική αλλά από την άλλη μεριά και επιστημονική με την έννοια να γνωρίζει όταν ένα παιδί σε παίρνει και λέει ότι εγώ έχω πάρει φάρμακα για να θέσω τέρμα στη ζωή μου. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να είσαι ψύχρεμος, να μπορέσει να αντιμετωπίσει, να καλέσουμε την εισαγγελία, να καλέσουμε την αστυνομία και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ενώ είναι σημαντικό να πούμε και μας τρομάζει ότι ενώ υπό πολλές καταγγελίες για αναφορές για κακοποιήσεις,
Για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, μένει μυστικό. Είναι φρικτό το ότι δεν συνεχίζει να μην έχουμε κλήσεις που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση, ενώ γνωρίζουμε ότι από τη δημοσιότητα και μόνο το πρόβλημα που υπάρχει. Μόνο η γραμμή ΣΟΡ 1556 διαχειρίστηκε 114.000 κλήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε. Και εντάξει, το χαμόγελο τρέχει, κάνει μαζί με τις υπηρεσίες, ανταποκρίνεται, αλλά πρέπει ο καθένας, κάθε οικογένεια, που προσπαθούμε να έχουμε τα παιδιά μας καλύτερα, να δώσουν ό,τι πρέπει να δώσουν, αλλά παράλληλα πρέπει να νοιαζόμαστε και για το διπλανό παιδί, το οποίο δεν έχει την ανάλογη προστασία. Εγώ πιστεύω ότι το σποράκι το ρίχνετε, κύριε Γιαννόπουλε. Ένα σπόρο σιγά σιγά θα μεγαλώσει και αυτές οι χιλιάδες κλήσεις οι οποίες ήρθαν δεν ήταν τυχαίο. Έτσι είναι, και είναι σημαντικό να πούμε ότι μεγαλώνουμε 262 παιδιά και στηρίζουμε 89 ενήλικα που μεγάλωσαν, αλλά πρέπει να στηριχτούν και με το διαμέρισμά τους και με τα οικονομικά τους για να σπουδάσουν και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Και είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι στηρίζουμε με ψυχικές, με θεραπευτικές υπηρεσίες τα παιδιά, ενώ αυξήθηκαν τα θέματα εξαφάνισης. Ναι, και αυτό βεβαίως. Και των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων με αυτοκτονίες σε κάποιες περιπτώσεις. Και υπάρχουν κάποια παιδιά που κινδύνευσαν και είναι το προφίλ 13 με 16 χρονών κορίτσια, τα οποία δυστυχώς επηρεάζονται από κάποιους μέσα στο διαδίκτυο. Και αυξήθηκε 95% ο αριθμός περιστατικών εξαφανίσεων που διαχειριστήκαμε. Ενώ αυξήθηκαν και οι γονικές αρπαγές. Είναι... Ναι, και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, εντάξει, πόσοι γονείς πια θα βάλουν ένα παιδί στη μέση κλέβοντάς το, βγάζοντας, ξέρω εγώ, όλο το μένος επάνω του. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά. Αλλάζοντας περιβάλλον, αλλάζοντας σχολείο, ναι, αλλάζοντας ζωή, φυγάς πλέον το παιδί. Αλλά και στα θέματα υγείας όμως, είναι μεγάλη προσπάθεια. Καλύψαμε περίπου 4.000 προληπτικές εξετάσεις σε 3.075 παιδιά. Διακομιδές με τα ασθενοφόρα μας σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή και στη Βόρειο Ελλάδα, με μονάδες νευρολογικές και παιδιών. Μόνο έναν αριθμό, να σας πω, 1.146 νεογνά και παιδιά διακομίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και 936 ενήλικες, γιατί η απόφαση ποιος θα διακομιστεί είναι του ΕΚΑΒ που μας καλεί και μας δίνει τις εντολές. Σωστά. Και κάτι που ισχύει και στην περιοχή, γενικότερα την ευρύτερη περιοχή της Βόρειο Ελλάδος, είναι κάτι το οποίο μας κάνει πολύ περήφανος, γιατί κρατάμε παιδιά διασωληνωμένα με μηχανική υποστήριξη στο σπίτι τους. 407 παιδιά με το πρόγραμμα Παιδιατρική Κατοίκον Νοσηλεία καλύπτουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Σε συνεργασία φυσικά με το Ιπποκράτιο, που είναι η κατήλια αρμόδια. Για πρόωρα γιατροί. Μιλάμε, κύριε Γιαννόπουλε. Μιλάμε όχι για παιδιά με σύνδρομα, παιδιά που έχουν διάφορα σοβαρά προβλήματα και που αν δεν υπήρχε η ομάδα του Χαμόγελου, οι ιατρικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά 24 ώρες και οι μονάδες μας, οι κοινωνικές μονάδες, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να γυρίσουν πίσω στις μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στηρίξαμε πολλά παιδιά με προβλήματα υγείας και πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα, εκτός από το νοσοκομείο και τους γιατρούς και όλα αυτά, ένα τηλέφωνο στο Χαμόγελο, ένα σοβαρό πρόβλημα, στο 1556, για να σταθούμε αρρωγοί. Ακόμη και διαμέρισμα που κάποιοι έρχονται από κάποια χωριά και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, ακόμη και διαμέρισμα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, γιατί δυστυχώς εκείνη τα κεντρικά νοσοκομεία, τα παιδιατρικά. Ναι, αναμενόμενο και λόγω της αύξησης της ζήτησης μάλλον όλων αυτών, νομίζω ότι μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της γραμμής αυτής. Ακριβώς. Και αυτά τα παιδιά. Και να μην ξεχνάμε και τη φτώχεια. Αυτό. 11.300 παιδιά με τις οικογένειές τους σταθερά στηρίζονται το πρώτο εξάμηνο. Ολιστικά μέσα από τα κέντρα στήριξης. Και το άλλο το σημαντικό επίσης που καλύπτει αυτό που λέμε από ιδρυματοποίηση, που το τελευταίο διάστημα η κυρία Υπουργός το έχει σαν πρώτο θέμα, το οποίο πρέπει να είναι πρώτο θέμα. Αλλά με όρους όμως. Έτσι, ναι, πρέπει να υπάρχει, να έχεις εξασφαλίσει πρώτα τις δυνατότητες να πάνε για υιοθεσία, αναδοχή τα παιδιά. Έχουμε τα σπίτια μέσα στις φροντίδες. Τα παιδιά έρχονται μόνο την ημέρα.
Και στηρίζουμε και τους ενήλικες που είναι σε κρίση, ούτως ώστε να μην φεύγουν από τη μαμά και τον παπά που είναι σε κρίση. Και δεν τα κακοποιούν, δεν τα βασανίζουν. Προς Θεού, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις αυξήσεις. Τι να πω, σε όλα αυτά που περνάμε. Δεν είναι φυσιολογικό. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Και, και μαζί με όλους, όπως όλα τα παιδιά στην Ελλάδα, φιλοξενούμε και οικογένειες ουκρανικές, οποίες φέραμε με τη λεωφορεία μας. Στηρίζουμε άλλες οικογένειες. 24 ώρες λοιπόν μιλάμε ουκρανικά στις γραμμές και άλλες γλώσσες οι οποίες χρειάζονται για να καλύψουμε ανάγκες ανθρώπων, που είτε τουρίστες είτε κάποιοι που έρχονται και χρειάζονται και έχουν πρόβλημα. Καθώς οι γραμμές μας είναι διασυνδεδεμένες με το 112 και είναι γραμμές επίγουσες, προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες πολύ άμεσες 24 ώρες. Να ρωτήσω τι θα δούμε το δεύτερο εξάμηνο στον τελικό απολογισμό του κλεισίματος χρονιάς. Να είμαστε θετικοί. Να ρωτήσετε και να πούμε ότι εκτός από την αγωνία που έχουμε, γιατί ο νόμος τελικά ήρθε, ισχύει, δεν μας έκαναν τη χάρη αυτό που έλεγε η κυρία Υπουργός, να σταματήσει αυτή η φρίκη την οποία ζούσαμε, για κάτι για το οποίο είμαστε και πιστοποιημένοι, ότι κινδυνεύουν να κλείσουν σπίτια. Γιατί συνεχίζει δηλαδή αυτό το ενδεχόμενο να αυτός ο νόμος να μπει σε... Ναι, ο νόμος ισχύει πλέον. Και μας ήρθαν οι πρώτες επιστολές από την περιφέρεια. Και ξέρετε, ένα σπίτι το οποίο έχει προσφέρει αγάπη, ζεστασιά και δεν έχει 6 τουαλέτες ή οτιδήποτε άλλο, ενώ έχει προσωπικό, ενώ έχει δυνατότητες, ενώ έχει πιστοποιηθεί, έχει αδειοδοτηθεί, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει, έχει άρχισε αντίστροφη μέτρηση. Και επειδή προσπάθησε η κυρία Υπουργός να περάσει το μήνυμα, δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τα βρούμε και θα τα κάνουμε, δεν βρήκαμε τίποτα, γιατί απλά δεν θέλουν να βρουν τίποτα, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και το πρόβλημα είναι σε συγκεκριμένο άτομο με οποιαδήποτε στήριξη, γιατί πρέπει να πούμε ότι γενικότερα με την κυβέρνηση έχουμε συνεργασία με τα περισσότερα υπουργεία, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να γίνει κατανοητό. Και τι θα γίνει τώρα, κύριε Γιαννόπουλε, δηλαδή δεν πρέπει να βρεθεί να... Ομοιρία. Ξέρετε την ομοιρία. Και δεν είναι ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα, όπως έλεγε συνέχεια. Είναι το πρόβλημα το έχουν όλοι οι φόροι παιδικής προστασίας, οι χώροι παιδικής προστασίας, οι ιδιωτικοί, γιατί οι δημόσιοι δεν περνάνε από αυτή την... ή κάποιοι εκκλησιαστικοί νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν υδρώνει κανένας αυτή γι' αυτό. Και από την άλλη μεριά τα νοσοκομεία, επειδή σταματήσαμε και εμείς και κάποιοι άλλοι φορείς να παίρνουν τα παιδιά πλέον, λόγω του υπεράριθμου που μερικές φορές είχαμε, που δεν ήταν υπεράριθμο από την προηγούμενη αδειοδότηση, γεμίζουν τα νοσοκομεία, τα παιδιά παρκάρονται, λέω αυτή τη φρικτή λέξη, και δεν βρίσκουν λύση. Και με αποτέλεσμα, παιδιά, αναδοχές δεν υπάρχουν ζήτηση, οπότε τα παιδιά έχουν αρχίσει να αυξάνονται και μέχρι να προχωρήσει αυτό θα φτάσουμε σε ένα τέλμα. Μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο σε αυτό που αφορά το κομμάτι των σπιτιών. Να μπούμε όλοι σε κάποια διαδικασία να σας βοηθήσουμε. Θα κάνουμε ένα διπορικό, θα πάμε να επισκεφτούμε το σπίτι στην Ηρακλίτσα, να δείτε τι σημαίνει να διαθέτει ο οργανισμός του Χαμόγελου του Παιδιού για τα παιδιά δύο βίλες που φτιάχτηκαν από έναν άνθρωπο για να δει, γιατί είχε την οικονομική άνεση. Και το προσφέρουμε στα παιδιά και αυτό δεν κάνει γιατί δεν έχει 6 τουαλέτες. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας πω ότι πήγαμε πριν από περίπου ένα μήνα και παραδώσαμε κάποια έργα τα οποία είχαμε κάνει μια συνεργασία μαζί, αν θυμάστε, για χρήματα που παραδόθηκαν απευθείαν και κάναμε και ένα εκτενές ρεπορτάζ μέσα στο σπίτι. Το σπίτι δεν έχει κάτι να πούμε ότι στερείται όλων αυτών των παιδιών. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε όμως... Πώς θα λυθεί, κύριε Γιαννόπουλε, αυτά τα σπίτια είναι πολυτελέστατα από την άποψη ότι παρέχουν στα παιδιά όλες τις απαραίτητες καθημερινές τους ανάγκες και τις καλύπτουν στο 100%. Την φροντίδα και την αγάπη. Γιατί αυτό είναι κάτι που δεν λέει κανένας νόμος. Με τους γονείς. Την φροντίδα. Να τους πούμε έτσι. Είναι με τους ανθρώπους που τα στηρίζουν και το Χαμόγελο του Παιδιού δεν είναι ίδρυμα. Δεν έχει ιδρυματική νοοτροπία. Ναι, πιστεύουμε και έχουμε κάνει από τα στατιστικά, θα το δείτε. Περισσότερες υιοθετήσεις και αναδοχές στην Ελλάδα. Έχουν αυτές τα παιδιά στις βιολογικές τους οικογένειες. Βρήκαμε τρόπο μαζί με κάποια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου να μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν όταν πλέον τα πράγματα διορθώθηκαν στην οικογένεια, να επιστρέψουν και να είναι με την οικογένειά τους. Επειδή το αναφέρατε έτσι, εγώ θα σας περιμένω για το διπορικό
Και θα μπούμε μέσα στο σπίτι και αυτή τη φορά δεν θα δείξουμε το σπίτι πώς είναι. Θα δείξουμε το τι ζητείτε να αλλάξετε από το σπίτι, έτσι ώστε να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτό που θέλουν να αλλάξει δεν έχει καμία αξία μπροστά σε αυτό που είναι καθημερινό και που ζουν τα παιδιά κάθε μέρα. Ακριβώς. Αυτό, και αν θέλετε, σας περιμένω. Οι γείτονες, θα το κάνουμε οι γείτονες που μας αγαπάνε και αγαπάνε τα παιδιά και τα έχουν αγκαλιάσει. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαν να προσφέρουν στα παιδιά. Η κοινωνική ανταπόκριση προς τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στον χώρο μας. Εγώ θα σας περιμένω με όλη την καρδιά μου και σύντομα για να μπούμε μέσα και να δείξουμε. Ξέρετε, αυτή είναι η τουαλέτα. Ζητείτε μία ίδια τουαλέτα έξω. Να δούμε τι ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί η τουαλέτα να αποτελεί κύριο πρόβλημα σε όλα αυτά που ζούμε. Δηλαδή, πόσο παράλογο να ζήσουμε άλλο. Το ζούμε. Αυτό και δεν είναι ότι υπάρχει κάποια κατηγορία για κάτι κακό που γίνεται. Για όλο καλό κάνουμε και προσπαθούμε και λάθη μπορεί να γίνουν και προβλήματα μπορεί να υπάρξουν. Αλλά πασχίζουμε 24 ώρες καλύπτοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε. Οπότε δίνουμε ένα ραντεβού λοιπόν για να βρεθούμε και να κάνουμε... Έτσι, ένα οδηπορικό, να δούμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και εδώ είμαστε πάλι. Καλά. Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν λόγια. Αλήθεια σας το λέω, δεν υπάρχουν λόγια. Με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε και που ζούμε καθημερινά, πλέον έχουμε χάσει κάθε αίσθηση το τι πρέπει να πούμε και το τι πρέπει να τονίσουμε. Τουλάχιστον όχι στο χαμόγελο. Με αυτό θα κλείσω, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι 8 και 25, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Αμέσως μετά την απογευματινή σας ενημέρωση, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης, το ένα channel. Επιστρέφουμε και θα έχουμε πολλά να αναφέρουμε και πολλά να συζητήσουμε. Φυσικά και για τα ενεργειακά, φυσικά για την πανδημία, φυσικά και για θέματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία. Σας αποχαιρετώ προσωρινά.